Εγώ έχω τώρα μια δυναμία με την Ευγενία Δημητροπούλου. Γιατί από το νησί την είχα αναδικήσει. Αυτή είναι η Φούλα η Κακομοίρα, πήγε. Δεν ξέρω τη γνώμη σου για το νησί καλλιτεχνικά. Ναι, δεν το είχα δει. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ ωραίο. Το εκτιμώ αυτό. λοιπόν, την πήρανε και τα λοιπά. Και μετά αυτή ας πούμε, την παρεξηγήσα κατά κάποιο τρόπο. Επειδή είχε μπερδευτεί ποιο είναι ο άντρα, ποιο είναι ο ξάδερφο κτλ. Και του κολλήσανε μια τέτοια ότι έχει μια τάση προ την απελευθερωμένη ερωτική ζωή. Ο ηθοποιός. Ναι. Στο μυαλό σου πώς ήρθε για αυτό το έργο. Γιατί τα φυσικά χαρακτηριστικά της είναι μικρογαμωμένη και έτσι και τα λοιπά. Και τη βλέπεις σκηνή από ό,τι μου έχουν πει και είναι θηρίο. Ναι. Έκανα μια οντισιόν για το ρόλο της Ελένης, που είναι ο ρόλος που έκανε η Καρέζη στην ταινία. Και στην οντισιόν αυτή ήρθε και η Ευγενία. Και πήρε το ρόλο που έκανε η Ανουσάκη. Γιατί όταν την είδα και έκανε όπως την είδα στην οντισιόν, αυτά που έκανε και το πώς, κατάλαβα ότι εκεί, παρότι δεν μου φαινόταν καθόλου, είναι πολύ σεμνό κορίτσι. Ναι, πολύ σεμνό. Κατάλαβα ότι έχει αυτή την ενέργεια και αυτό το σπίρτο που χρειαζόταν αυτός ο ρόλος. Ναι, ήταν η επόμενη μαντάμ. Ναι, ακριβώς. Ναι, γιατί και αυτό ο ρόλος είναι πολύ σκληρός. Ουσιαστικά είναι και ο πιο σκληρός ρόλος μες στο έργο. Πιο πολύ και από τους Μιχαήλ. Ναι, η Μιχαήλ είναι μια κανονική γυναίκα η οποία είναι απλώς συνειδητοποιημένη. Και όπως και η Μυρσίνη, αυτή που κάνει η Ευγενία, είναι η κοπέλα η οποία θα έρθει και από τη στιγμή που μπαίνει μέσα, τσεκάρει τα πάντα, φτιάχνει τα πάντα και φτιάχνει το δρόμο για την επόμενη γενιά. Δηλαδή είναι ένας ρόλος δύσκολος και σκληρός ρόλος. Και η Ευγενία νομίζω έχει βρει τη φλέβα του, ας πούμε, και πάει εκεί που πρέπει να πάει τον ρόλο. Και είναι πολύ εντυπωσιακή στη σκηνή. Είναι δηλαδή πολύ ωραία. Είναι πέρα από αυτό που βλέπει, από αυτό που φαντάζεται οποιοδήποτε, αλλά αυτό συμβαίνει με όλους τους ηθοποιούς. Δηλαδή δεν παίρνει ο Βαγγέλης, λέγαμε, για την Κωνσταντίνα. Πού να περιμένουμε θα βγάλει αυτό το πράγμα. Ναι. Ο Ψαράς, εντάξει. Ναι, ναι. Ο Μπούγιορης πάλι δεν τον είχαμε για... ξέρεις. Ίσως είχα πάει να σημαίνει μετά παρασέρνιο να στον άλλον γίνεται αυτό. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε, εγώ μάλλον με τον οποίο δουλεύω, επειδή τους φέρνει τους εκθέτει πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος τους έφερε εκεί, έτσι. Ήρθανε. Ναι. Πριν τις δοκιμές, πριν τις πρόβες. Ναι, ναι. Ποια ήταν η κουβέντα σου, η πρώτη κουβέντα που τους είπα. Πρώτη. Ότι ελάτε να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα το βρούμε. Ότι είναι πολύ δύσκολο, θέλω να είναι μια παράσταση σκληρή. Στην αρχή έλεγα δεν θέλω να έχει ούτε μουσική ούτε τίποτα. Μετά έβαλα κάποιους ήχους μέσα κτλ. Απλώς ο τρόπος που δουλεύω τους αναγκάζει να εκτεθούν πάρα πολύ. Γιατί δεν λέω τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν ξέρουν τι αισθάνομαι, δεν ξέρουν αυτό που κάνουν τι μου αρέσει. Πώς να εκτεθούν, δηλαδή. Πρέπει συνέχεια να ψάχνουν. Mm. Τους αναγκάζουν συνέχεια να βρίσκουν, να κάνουν αυτό το σχεδιασμό. Τι εννοείς ο τρόπος που δουλεύω, ο τρόπος που τους αναγκάζω. Δεν μου φτάνει αυτό. Ναι, δεν μου φτάνει αυτό ή δεν θέλω αυτό ή είναι λάθος αυτό ή ξανά ή πρέπει να συνέχεια να σκέφτονται και να φέρνουν πράγματα. Υπάρχει μια μεγάλη περίοδος αυτοσχεδιασμού που πρέπει να κάνουν διάφορα πράγματα. Οπότε εκεί αναγκάζονται οι ίδιοι να πρέπει να μπουν να ψάξουν στην ουσία του πράγματος. Και όχι απλώς το περίγραμμα. Τους είπα ότι είναι πολύ εύκολο να κάνεις μια γυναίκα με ένα τσαντάκι να γυρίζει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό πια σήμερα, τι νόημα έχει. Ανέλαβες την Πάολα, ρε φίλε. Ανέλαβες το εθνικό. Μήπως είσαι σκεφτεί να ανέλαβες. Δεν ανέλαβα το εθνικό, έκανα μια παράσταση. Μια παράσταση. Συγγνώμη. Ο μόνο το σεβασμό στη διοίκηση και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Στο Δουσού, στα Ρούγανα. Και ούτε γίνει κάτι που είναι στο τέτοιο. Δηλαδή... Μήπως παίρνεις και τηλεοπτικές εκπομπές. Όχι. Δεν φτάνει τόσο χαμηλά. Δεν φτάνει. Είπαμε εγώ και ένα φανάρι, αλλά εντάξει τώρα δεν πάμε σε τελειώσει. Παρότι είναι κόκκινο το τραπέζι που καθόμαστε. Έχει αναλάβει Eurovision όμως. Είχα αναλάβει, ναι, ναι. Με τον Λούκα Γιώρκα. Ναι. Που είχε πάει και πολύ καλά και ήταν και το διαφορετικό που είχε μπλέξει το ζεϊμπέκικο με το ραπ. Με το hip hop. Ναι. Και τους κύρωνες τότε. Ναι. Ναι. Σ' αρέσει να τα μπλέξει, να τα μπερδεύει συνέχεια, να τα κάνει. Μ' αρέσει να βρίσκω μια χημεία. Επειδή με έχει τρελάνει. Να έχει κάνει και Eurovision. Κάτσε τώρα, περίμενε. Εθνικό. Τα γράφω τώρα γιατί έχω χάσει το. Η Πάολα, εντάξει, πάμε καλά. Πέγκιζίνα, δεν έχει συνεργαστεί και με την Πέγκιζίνα. Με την Πέγκιζίνα ξεκίνησα. Είναι η πρώτη μου συνεργασία. Ο πρώτος άνθρωπος που δούλεψα στο τραγούδι ήταν η Πέγκιζίνα. Περίμενε. Πέγκιζίνα, πριν είχε κάνει σε Επίδαυρο. Πριν είχε κάνει. Ναι. Πρόσεξε να δει. Περίμενε. Περίμενε, α πω τώρα. Μπορεί να σε πάρουν από εδώ με εβδομάδια. Επίδαυρο Πέγκιζίνα, εθνικό Πάολα. Και ανάμεσα λίγο Eurovision. Ξέρεις καθόλου μπάλα γιατί ψάχνουμε ένα προπονητή στο Ολυμπιακό. Δεν πρόλαβα να μάθω. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, θα δώσω οδηγίες, θα τους αφήσω να εκτεθούν. Το κόλπο είναι να τους αφήσει να εκτεθούν. Όμως για όλες τις δουλειές είσαι υπερήφανος. Θέλω να πω ότι επειδή στο εθνικό δεν διέγραψες την Πάολα, ίσα ίσα συνεχίζεις να ασχολείσαι
και με το συγκεκριμένο είδος. Και νομίζω ότι αν δεν το έκανε θα ήσουν και λειψός. Μα δεν είναι, εκφράζει νομίζω τις δύο πλευρές μου αυτό το πράγμα. Νομίζω το ανακάλυψα σιγά σιγά από τότε που ασχολήθηκα και με το τραγούδι, δηλαδή με αυτή την κατηγορία του θεάματος, που είναι πιο θέαμα από ό,τι το θέατρο. Έλυσα το θέμα μου με την ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή στο θέατρο κάνω άλλα πράγματα, τελείως διαφορετικά, και στο τραγούδι κάνω τελείως διαφορετικά. Και είναι μια πλευρά η φωτεινή και η σκοτεινή, που παλεύουν έτσι και σε κάθε άνθρωπο μέσα. Είσαι στη φάση που προφανώς μπορείς να λες: δεν με ενδιαφέρει η γνώμη κανενός, θα κάνω αυτό που θέλω. Είναι αλήθεια αυτό, σε ναι, φράση. Όχι, είμαι σε αυτή τη φάση είμαι εδώ και 15 χρόνια. Το 2000 γράφτηκαν κάποια πράγματα για μένα πολύ άσχημα. Και είπα ότι. Δεν θυμάμαι, κάτι έκανα. Δεν θυμάμαι γιατί ήταν. Απλώς είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και εκείνη τη στιγμή είπα ότι αν στεναχωριέσαι με κάτι που λένε για σένα, τότε έχεις κάνει πολύ μεγάλο λάθος γιατί δεν κάνεις το που θέλεις. Από εκεί και ύστερα, ό,τι και να έχει γραφτεί, δεν με απασχολεί. Όχι γιατί δεν με απασχολεί, δεν με αγγίζει. Γιατί ο καθένας είναι υπεύθυνος, όπως και εγώ για ό,τι βλέπω, έχω μια γνώμη, αλλά δεν τη γράφω. Κάποιοι ζουν από το να τη γράφουν. Οπότε δεν μπορώ να του πω σταμάτα να γράφει. Και εγώ είμαι ένα πεδίο για να γράψει κάποιος, όπως και εσύ, όποιος και οποιοδήποτε. Και η Δούξε και ο Βαγγέλης, όλοι. Οπότε στην πραγματικότητα, από τη στιγμή που είμαι μέσα σε μια αρένα που εκτίθεμαι, οπωσδήποτε σε κάποιους θα αρέσω, σε κάποιους δεν θα αρέσω. Δεν μπορώ όμως να, επειδή δεν αρέσω σε κάποιους, να στεναχωριέμαι εγώ πια. Απέναντίας γελάω. Λένε κάτι. Γελάω με την καλή έννοια. Μου φαίνεται εδώ εμένα ότι είσαι στη φάση που δεν δίνεις μία. Τι λες? Είσαι στη φάση που δεν δίνεις μία. Ναι, έχω καταφέρει να μην με αγγίζει. Ναι, ή τέλος πάντων να μην με αγγίζει τόσο ώστε να μου αλλάζει την πορεία. Γιατί ξέρεις τι, θα μπορούσε να σου αλλάξει την πορεία αυτό. Σίγουρα. Άμα κάνεις το λάθος. Άμα κάνω το λάθος. Το λάθος. Το λάθος. Το λάθος το μεγάλο. Δεν υπάρχει μεγάλο λάθος. Τίποτα δεν είναι. Γιατί όλα τα πράγματα ξεχνιούνται πολύ γρήγορα.